Hello. Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Έχουμε κέφια. Είναι Παρασκευή. Περιμένουμε Σαββατοκύριακο. Θα ξεκουραστούμε επιτέλους. Και παρά τις δύσκολες ειδήσεις της ημέρας, εμείς ενμένουμε και χαμογελαστά και θετικά. Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Πολύ ωραία. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξεκουραζόμαστε όλοι. Ξεκουράζονται άνθρωποι σαν και εσένα, οι οποίοι δουλεύουν στο γραφείο και είναι. Κυριλέ. Γραφιάδες, θα έλεγα, που λέμε και εμείς. Εμείς οι μάχημοι, Στέλιο, δουλεύετε και αύριο. Σαββατοκύριακα. Και μεθαύριο θα δουλεύεις. Μεθαύριο. Τι να κάνω, δεν πειράζει. Ναι, εσύ έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα, ο Στέλιος δεν έχει. Αυτά με τα λέει γιατί είναι ψέματα. Καλό και από τα ανθρώπου να μου χτυπάνε κουδούνια από γεματιά. Για να πάρουν τα λεφτά. Με ένα εκατομμύριο στην τράπεζα. Λοιπόν, καλά κάνεις και δουλεύεις, γιατί σαν αποτέλεσμα έχει στον Glory να βρίσκουν πάντα φρέσκα γλυκά. Και έχει και δύο παιδιά να θέψει. Βέβαια, αυτό που το πάει. Ήθελες οικογένεια. Τι να κάνεις. Λοιπόν, σήμερα μαγειρεύουμε. Δεν μαγειρεύω εγώ. Θα μαγειρέψει ποιος από τους δυο σας. Το κορίτσι που φοράει την ποδιά. Δεν την έβαλε έτσι για γούστο. Συνταγή χωρίς χέρια, λοιπόν. Είναι το νέο κόλπο που σκεφτήκαμε φέτος. Μία συνταγή η οποία εσύ φέρνεις τα υλικά, τη σκέφτεσαι, δίνεις εντολές, γιατί είσαι master chef και εμείς εκτελούμε τα στραβάδια. Είμαι έτοιμη. Ωραία. Αγγελική, τι θα κάνουμε σήμερα. Η ποδιά δεν μου πάει καθόλου. Σου πάει πάρα πολύ. Είσαι πανέμορφη. Είσαι πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε χοιρινές μπριζόλες. Okay. Ναι. Στις οποίες θα τις συνδυάσουμε με ρεβίθια, σαλάτα με ρεβίθια. Τέλεια. Τελικά όμως τα γρήγορα. Ρεβίθια, πήραμε ρεβίθια χωρίς φλοιό, τα οποία τα βράσαμε. Τα έχεις βάλει και μουλιάσανε. Μπορούμε να τα μουλιάσουμε, μπορούμε και να μην τα μουλιάσουμε. Αν τα μουλιάσουμε, χαμηλή φωτιά, να βράσουν πολύ πολύ σιγά. Εντάξει. Και πάλι μια χαρά είναι. Προχωράμε πιο μπροστά, κρεμμύδι φρέσκο, το έχουμε μοιράσει πάλι στα δύο, το λευκό και το πράσινο μέρος. Ντομάτα σε κύβους. Λεμόνι ξύσμα μαζί με ζάχαρη, κρέμα γάλακτος, δυόσμος. Κρέμα γάλακτος στα ρεβίθια. Στα μπουκίτσες. Στις μπριζόλες τελειώ. Α, μπράβο Αγγελική. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ελίτσες. Ελιές, μουστάρδα, χυμό λεμόνι, άπειρο. Τυρί φέτα. Τυρί φέτα και τις μπριζόλες τις χοιρινές, τις οποίες είναι χοιρινός λεμός, τις έχουμε ξεκοκαλύσει, τις έχουμε πατήσει καλά-καλά για να γίνουν πολύ γρήγορα. Νερό, άμα χρειαστεί, ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Δύο τηγάνια βλέπω. Ξεκινάμε. Έχουμε βράσει τα ρεβίθια μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τις μπριζόλες. Να πάω κι εγώ απ' την άλλη και μαγειρεύω. Ελαιόλαδο στο μικρό τηγάνι. Λίγο, 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 λίγο. Κι άλλο, κι άλλο. Βγάλε. Εντάξει. Λοιπόν, δυνάμωση φωτιά. Μπράβο, Αγγελική. Λοιπόν, τις μπριζόλες. Τέλεια. Αλάτι και πιπέρι. Δεν είναι πολύ σεξι να μαγειρεύει και να τρέχει με τα τακούνια. Σιγά τα τακούνια. Ναι, αυτό ήθελα να πω πριν, που λέω ότι δεν πάει η ποδιά. Ναι, ναι, πολύ. Έχεις κάνει λάθος styling. Έπρεπε να βάλεις λίγο πιο ψηλό τακούνι. Και λίγο πιο κοντή φούστα. Και λίγο πιο κοντή φούστα. Και λίγο πιο πολύ βάψιμο. Φοβερό. Λοιπόν, πάλι το ίδιο. Δεν πειράζει. Αλατάκι. Πιπεράκι. Πολύ ωραία. Και σου έχω βάλει ένα γάντι στην ποδιά μέσα. Σε έχω πανετοιμίδες, ε. Και ξεκινάμε για τη γυαλιά με τις μπριζόλες. Να δούμε. Τη βάζω. Ναι, πάμε. Στην άκρη, μπράβο. Μπράβο, Γελικούλα. Και τις αφήνεις εκεί, δεν τις κουνάς καθόλου. Ωραία. Στο άλλο τηγάνι δυναμώνουμε τη φωτιά. Πολύ ωραία. Ελαιόλαδο. Και τώρα ξεκινάμε να κάνουμε τη γαρνιτούρα. Φτάνει. Εντάξει, δεν έβαλα πολύ. Και ξεκινάμε να κάνουμε τη γαρνιτούρα. Πρώτα απ' όλα με το κρεμμύδι. Μπράβο, το άσπρο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ναι. Παίρνουμε τη Μαρίς και ανακατεύουμε συνέχεια. Μπράβο, κύριε. Μην κάνουν οι μπριζόλες και γίνονται ζήλια. Δεν καίγονται οι μπριζόλες. Πόση ώρα ψήνουμε τις μπριζόλες? Τις έχουμε πατήσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι 4-5 λεπτάκια, μπορεί και πιο λίγο. Θα το δούμε. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε καλά το κρεμμύδι. Καλά, δεν το ανακατεύει. Παναγία μου. Τι έπαθες. Το ρίξα δίπλα στην ουρά. Και βάζουμε τα ρεβίθια μέσα. Γιατί είμαι τόσο ατσούμπαλη, ρε παιδιά. Τι είναι τόσο? Είμαι πολύ ατσούμπαλη. Λοιπόν, να ρίξω. Όχι όλα. Όλα, όλα. Όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα. Όλα, όλα. Βλόμ. Πολύ ωραία. Είναι πολύ μαλακή αυτή η σπάτουλα και μου φεύγω. Δεν βολεύει πάρα πολύ όμως. Και θα δοκιμάσει να σηκώσει το τηγάνι να γυρίσει τα ρεβίθια. Όχι. Έλα, έλα, κάτω λίγο. Θα είναι πολύ διαφορετικό, μην μ' αρέσει. Αμολάτε. Με πατάς.
Ωραία, ωραία, καλά το πας, καλά το πας, μπράβο. Περίμενε. Ωραία. Η Αγγελική το έχει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή. Να ζογκλερικά. Κάτι θες να δω εγώ τις μπριζόλες. Άσε το ακόμα λίγο, εντάξει. Εμένα με βολεύει πιο πολύ αυτό, πειράζει. Ναι, Αγγελική. Πειράζει που πειράζει. Όχι, βάλω ότι σε βολεύει. Έλιες. Μέσα όλο. Ναι, όλο μέσα. Πρέπει να είναι πράσινες. Ή μαύρες, δεν έχουμε θέμα. Μα γιατί μου φεύγουν όλα πέντε. Θέλει λίγο πιο ελαφριά το ανακάτεμα. Φοβάμαι μην κολλήσουν. Πρόσεξε να είναι πάνω στο μάτι, είναι ελευθερία απ' έξω, δεν κολλάνε. Άμα νομίζεις χρειάζεται κι άλλο, εδώ θα βάλει λίγο. Να βάλω δηλαδή. Ναι, να βάλεις, ναι. Εντάξει, φτάνει. Αγγελική τρως τα ρεβίθια. Ναι, ναι. Γιατί δεν ρωτάς, έχει αγχωθεί τώρα που ανακατεύει. Γιατί δεν ρωτάς, αν δεν βάλουμε ρεβίθια, τι θα μπορούσε. Δεν ρωτάει τίποτα. Γιατί τρώω ρεβίθια, γιατί να ρωτήσω. Μ' αρέσουν. Υγιές, αρέσουν πολύ. Δηλαδή, όλα θα αρέσουν σήμερα, ναι, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να δω πώς πάμε με τα ρεβίθια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Βάζουμε τώρα ντομάτα. Όλοι. Όλοι, πάμε. Δυόσμο. Ένα ανακάτεμα, δυόσμο. Παναγία μου, θα το κάτσω. Πολύ ωραία. Τα μισά υλικά τα πετάμε, βλέπετε. Καλά τώρα. Να σας πιθάσουμε. Να. Ξύσμα λεμόνι. Μπριζόλες παρακαλώ να κοιτάξετε. Κοιτάμε. Ξύσμα λεμόνι. Όλο. Όλο. Τέλεια. Κλείνουμε φωτιά. Μπράβο, Αγγελική. Ωραία. Και Στέλιο, είχαμε φέρει μια γυάλα και δεν τα ρεβίθια μέσα. Ναι. Θα την ξαναφέρεις. Θέμω, δηλαδή τώρα ναι. Αυτό εμένα μου κάνει σαν ζεστή σαλάτα. Αυτό ακριβώς είναι. Α. Λοιπόν. Και αυτό το κρεμμύδι πότε θα το. Μέσα στη γυάλα. Μέσα στη γυάλα, μπλου. Ωραία. Έχει κλείσει φωτιά, όχι περιμένει, φέτα. Φέτα να λιώσουμε στα ρεβίθια. Ε. Μπράβο. Γυρνάμε τις μπριζόλες. Όλοι. Όλοι. Πω θα βρωμάω. Πολύ ωραία. Με το που έπεσε η φέτα, άλλαξε τελείως η μυρωδιά. Είδες ένα πράγμα. Λοιπόν, και μέσα στη γιάτελα όλα. Μας χρειάζεται να βοηθήσεις. Περίμενε. Ωραία, ωραία. Μπράβο. Κράτα το εσύ. Κράτα το με τα δυο σου χέρια. Πολύ ωραία. Παιδιά, πόσο μπορεί να μου. Πρέπει να αρχίσεις νομίζω crossfit. Έχω σπάσει και το αριστερό χέρι. Είναι πολύ πιο κουλό από το δεξί. Ωραία. Ατύχημα, μικρή. Ναι, όχι, μεγάλη. Αγγελική, ας πούμε λοιπόν στη φωτιά. Στο γάμο της ξεδέφης μου. Στο γάμο πήγες και κουλάθηκες. Στο δεύτερο χορό. Στο χορό πάνω. Τα αφήνουμε αυτά έτσι. Περίμενε. Λοιπόν, μόλις κάψεις το τηγάνι, το μισό χυμό λεμόνι. Μόλις κάψεις. Μορφέ μου, πολύ λεμόνι δεν είναι αυτό. Είναι πολύ. Το μισό είπαμε. Βάλε. Όπα. Πάρε τη Μαρίς τώρα, ξύσεις το τηγάνι καλά. Α, για να καθαρίσω το σκεύι. Μπράβο. Σήκω στη γάνη φωτιά. Ωραία. Και όλα μέσα στη γαβάθα. Αυτό. Ναι. Μπράβο. Πω, παιδιά. Περίμενε γιατί. Ούτε με αυτό μπορώ. Τι έχει γίνει. Έλα, ας σας βοηθήσω. Σταμάτα. Όχι, όχι μπορώ. Μου θα σου κλείσω να ρωτήσω ένα ορθοπαιδικό. Ας το πω. Ωραία. Ελαιόλαδο. Πόσο. Βάλε. Εντάξει. Αλάτι και πιπέρι. Να ρίξω εγώ. Να ρίξω πιπέρι. Παναγία μου. Αντί να μου κόβονται τα πόδια, μου κόβονται τα χέρια. Αγαπάμε πιπέρι. Ανακατεύω. Ναι. Απαλά. Όταν μαγειρεύει η Αγγελική, η κουζίνα γίνεται. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μπολάκι. Αγγελική, άστο αυτό όπως είναι και βγάλα από τα λάδια. Μπράβο, πάρε και αυτό. Όταν δουλεύουμε κάποιο μάτι το κλείνουμε. Να την κλείσω την κουζίνα. Όχι, δεν θέλουμε. Ωραία, πάνω στη φωτιά πάλι εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, η συνταγή του Θέμου είναι για μια οικογένεια. Γι' αυτό βλέπετε 4 χοιρινές μπριζόλες. Διαλέξτε το λεμόνι. Δυνατή φωτιά ακόμα. Σε κοκαλισμένες και καλά χτυπημένες.
100 γραμμάρια μουστάρδα, κρέμα γάλακτος, χυμός από λεμόνι, αλάτι και πιπέρι, ελαιόλαδο και 300 γραμμάρια ρεβίθια χωρίς τη φλούδα τους. Ωραία. Μία ντομάτα κομμένη σε κύβο, ένα κρεμμύδι φρέσκο, 500 γραμμάρια ελιές, 100 γραμμάρια φέτα, δυόσμο και χυμό λεμόνι, μπόλικο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περίμενε τώρα, γιατί στο τηγάνι που βγάζαμε τις μπριζόλες, το αδειάσαμε από τα λαδάκια. Αδειάσαμε τα λάδια. Το υπόλοιπο λεμόνι. Χυμό λεμόνι, τη μουστάρδα. Τη μουστάρδα. Και την κρέμα γάλακτος. Και κάνετε μια απαχύρευστη σάλτσα. Μπράβο. Σάλτσα μουστάρδας. Σάλτσα μουστάρδας είναι αυτή. Ναι, σάλτσα μουστάρδας. Πολύ ωραία. Για κάτσε εδώ να έχουμε ένα στήμα. Και την αφήνουμε να βράσει μέχρι να δέσει λιγάκι. Με το που πάρεις τώρα μια βράση είναι έτοιμη. Ωραία. Σύρμα μες στο τηγάνι. Προσέχεις. Λοιπόν, μπορώ να δοκιμάσω να δοκιμάσεις. Ο πάγκος είναι πεντακάθαρος από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Κοροϊδεύεις. Και εγώ λέω τέτοια πράγματα όταν κάνεις εσύ βρωμιές στον πάγκο. Είπα πεντακάθαρος, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα το είπες. Δεν είπα πελαβρώμικος. Λοιπόν, μην ανακατεύεις άλλο γελική. Εδώ μόνο... αλατάκι, πιπεράκι, δεν βάζω τίποτα. Θα δοκιμάσεις. Εσύ μαγειρεύεις. Είσαι ο σεφ. Λοιπόν, η σαλάτα είναι πλήρης. Τέλει. Ωραία. Εγώ το έτρωγα και σκέτο αυτό. Δεν είναι τέλειο. Ναι. Ωραία. Έλα, πόσο γελίδι. Πολύ του πάει ο δυόσμος. Βάλε πιπέρι, πάει. Και έχει μελώσει και η φέτα. Ωραία. Και στείνουμε, καθαρίζουμε λίγο τον μπάγκο μας. Εκεί δεν χρειάζεται καθάρισμα, είναι καλός. Πάλι κοροϊδεύει ρε παιδιά. Εγώ κάθε φορά δεν στον καθαρίζω τον μπάγκο. Λοιπόν, ωραία. Αγγελική, εντάξει, το ανακατεύω φτάνει. Μπορείς να κλείσεις και τη φωτιά. Τέλεια. Να βρε, από εδώ πάτω το. Νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο. Βασικά, αν έχουμε τα ρεβίθια βρασμένα, είναι στο τάκμπαμ, δεν είναι κάτι. Πόσο σου πήρε για να τα βράσεις, θέλω να σου πω ότι τα άφησες λίγο al dente, δεν είναι. Ναι, μ' αρέσει να είναι τραγανά. Ναι, ναι. Λοιπόν, στραγάλια δηλαδή. Στραγάλια λί. Καλά να πάρεις, γιατί σχολέσεις στον πάγκο μου. Πολύ ωραία. Και τις δύο θα βάλεις. Τώρα τελευταία, ναι. Και βάζεις πολύ κυμαρίδα. Και από πάνω. Εγώ θα σου βάλω. Και βάλε τα λεβίθια. Θα πες κοντά κοντά. Με ένα κουτάλι. Κάτσε, κουτάλι. Το ξέρω. Τέλειο. Από πάνω το θες ήδη στο πλάι. Από πάνω, από πάνω. Από πάνω, πάνω. Πολύ ωραία. Βάλε ρεβιθάκια, μέχρι όταν τα πατάς με το κουτάλι, να είναι ολόισια. Μπράβο, Αγγελική. Ωραία. Άλλη μια κουταλιά, θα έλεγα. Και τώρα πάτησε τα καλά. Μπράβο. Καλά, καλά, ώστε αν θα βγάλεις το τσέρκι, να μην διαλέσουν. Πάτε τα, πάτε τα. Αλίπητα. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Τέλεια. Μικρές απώλειες είχα, μικρές. Λοιπόν, πάρ' την κάμερα, πάρ' την. Κλασικά λίγο ελαιόλαδο από πάνω, φρέσκο ελαιόλαδο. Τέλεια την έκανα τη συνταγή. Νομίζω είναι μια εύκολη συνταγή. Μπορεί να γίνει και με άλλο όσπριο. Να βάλουμε κάποια φασόλια, να βάλουμε. Φακές. Φακές, ναι. Μαυρομάτικα. Τέλεια την έκανα τη συνταγή. Και... την επόμενη φορά θα έχουμε άλλα τηγάνια που να μπορώ να σηκώσω, λοιπόν. Γιατί έγινα ρεζίλη. Και. Ναι, τα τηγάνια αυτά είναι. Μα συγγνώμη, γυναστή είναι για να μαζί με τον καιρό. Μα τι κάναμε εκεί πέρα, παίζουμε λίγο. Οι καρποί τι σχέση έχουν. Mm. Δεν μπορώ εγώ να το γυρίσω αυτό με τίποτα. Ίσα-ίσα, μια χαρά το στήσατε. Εδώ, τώρα μου λένε ότι μα παίρνουν από το βαρούλικο. Ρωτάνε αν είσαι ελεύθερη. Α, σπονδύ. Σπονδύ είναι πω εσύ. Εγώ θα πάω στο. Γιατί βγάλαμε 85 μαχαίρια. Εσύ τα έβγαλε. Από τη λίστα μου να φάω. Πολύ ωραία. Αγγελική, μπράβο. Ευχαριστώ. Στα αλήθεια, μπράβο. Στέλιο, δεν έχω κάτι για σένα σήμερα, δεν έκανες τίποτα. Αύριο κάθεσαι κιόλα, Σαββατοκύριακο. Κάνω το σημαντικότερο, δοκιμάζω. Από σήμερα, ρε πω, τρίμερο, Στέλιο. Λοιπόν. Ωραίο. Ωραιότατο το έκανα. Ωραία. Είναι έντονο το λεμονάκι που σου αρέσει τόσο πολύ. Θα βάζει κι άλλο λεμόνι. Κι άλλο λεμόνι θα βάζει. Όχι κι άλλο λεμόνι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικό. Το τρως το ρεβίθι και δεν το καταλαβαίνεις. Είναι πολύ ωραία η σάλτσα μουστάρδας. Δεν είναι πολύ ωραία. Έχετε φτιάξει το κρέας εκπληκτικά. Εγώ το φτιάξα. Ναι. Και είναι τα ρεβίθια, παιδιά, τόσο μυρωδάτο και σκέτο να το φας αυτό. Το παίρνεις και στο γραφείο και το απολαμβάνεις. Τέλειο φαγητό. Ωραίο. Δοκιμάστε το. Παιδιά, μπράβο.
Δες ότι εμείς βασικά το ρεβίδι, το κλασικό, τη σούπα που τρώμε. Νομίζω άνετα το τρώνε, παιδιά, αυτό. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, ρε Θέμο. Εγώ ευχαριστώ. Αγγελική, είσαι λίγο λιρωμένη παραπάνω σήμερα. Μυρίζουν τα μαλλιά σου λίγο χειρότερα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έμαθα να κάνω ένα καινούριο φαγητό. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ. Νομίζω να το κάνεις στο τραπέζι που θα έχεις την... Όχι, δεν θα το κάνω. Α, εντάξει. Και δεν σ' αρέσει. Πάρα πολύ, αλλά θα μαγειρέψει η ορτάζουσα. Εγώ θα μαγειρέψω. Εγώ θα πάω ένα γλυκό. Ωραία. Από πού θα το πάρεις? Εγώ θα το φτιάξω. Να, αυτά κάνουν και στο... την νοικοκυρά. Και στέλνουν το ψωμί των παιδιών σου. Άμα είναι νοικοκυρά η γυναίκα. Ο Θεός μου το έμαθε όμως και το γλυκό. Εγώ κι εγώ. Εσύ. Εγώ. Ευχαριστώ και την κουλά. Λοιπόν, μέχρι να λύσουμε τις διαφορές μας και να διευκρινίσουμε τα πράγματα, μικρή παρένθεση για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Και ποιοι θα είναι, πάμε βόλτες στα μαγαζιά και αμέσως μετά μόδα. Το κορίτσι της μόδας είναι πίσω από τις κάμερες, έχει επιστρατεύσει και τον άντρα της από ό,τι κατάλαβα. Και φοράει και τέλεια φούστα σήμερα. Ναι, είναι κουκλάρα και έχει να σας δείξει βήμα-βήμα κορίτσια τι θα είναι στη μόδα φέτος. Μην το χάσετε.